να εκφράζουμε την αυτονόητη στήριξη και συμμετοχή μας και στη σημερινή κινητοποίηση και στην απεργία στις 16 του μήνα. Συνάδελφοι, τις τελευταίες μέρες, από όταν βγήκε στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο και από όταν ανακοινώθηκαν και πάλι η απόφαση και τις κινητοποιήσεις, γίνεται μια προσπάθεια να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και στα γενικά νοσοκομεία για την ουσία αυτού του νομοσχεδίου, ότι δηλαδή προσπαθεί να παραδώσει την ψυχική υγεία ακόμα περισσότερο στους ιδιώτες, ότι προσπαθεί να ξεπουλήσει και αυτό το κομμάτι των δημόσιων νοσοκομείων, ότι προσπαθεί πραγματικά όλοι οι ψυχικά ασθενείς, όλοι οι ασθενείς σας που αυτή τη στιγμή ήδη αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση, να μην μπορούν να βρουν την υγεία τους άμα δεν έχουν λεφτά. Ήδη γνωρίζετε από πρώτο χέρι ότι οι κλίνες του δημοσίου είναι τραγικά λιγότερες από τις κλίνες του ιδιωτικού τομέα και αυτό, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, θα γενικευτεί ακόμα περισσότερο. Συνάδελφοι, το ξέρετε επίσης καλύτερα από εμάς ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι η συνέχεια ενός αγώνα που έχει ξεκινήσει ένα χρόνο σχεδόν με πρωτοβουλία του Σωματείου εδώ στο Δαφνί και προφανώς με τους συλλόγους των κέντρων απεξάρτησης. Εμείς δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας σε όποια άλλη κινητοποίηση αποφασίσατε. Αυτό κάναμε ούτως ή άλλως και το προηγούμενο διάστημα. Την Τρίτη, μετά από τη συγκέντρωση, θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΙΝΑΠ, στην οποία θα αποφασίσουμε και τα επόμενα βήματα σε συμπόρευση και σε συνεννόηση και με το Σωματείο εδώ στο Δαφνί. Και πρέπει να δώσουμε όλες μας δυνάμεις και να πιστέψουμε και εμείς οι ίδιοι ότι μπορούμε, γιατί πραγματικά μπορούμε να το σταματήσουμε. Προσπαθούν να το φέρουν μέσα στο καλοκαίρι, γιατί πιστεύουν ότι θα είμαστε αδύναμοι. Είμαστε εδώ όμως και η σημερινή κινητοποίηση αποδεικνύει ότι έχουμε τη δύναμη και είμαστε αποφασισμένοι και δεν θα το αφήσουμε να κατατεθεί.